Στι εκλογέ του 2014, η Μαρία Σπυράκη εξελέγει ευρωβουλευτή τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα πρώτη σε Σταυρού Προτίμηση. Η ίδια διεκδικεί ξανά μία θέση στην επόμενη Ευρωβουλή. Κοντά μα απόψε, λοιπόν, η κυρία Μαρία Σπυράκη. Κυρία Σπυράκη, καλησπέρα σα. Καλώ ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή. Σα ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, για ποιο λόγο θα θέλατε να είστε στην επόμενη Ευρωβουλή για να συνεχίσω τη δουλειά που ξεκίνησα αυτή την πενταετία. Όπως ίσως ξέρετε, αυτή την πενταετία είμαι η Ευρωβουλευτής της χρονιάς για τη βιομηχανία, την έρευνα και την καινοτομία. Θα έρθουμε και σε αυτό. Τα βραβεία είναι 15 και έχω μια διάκριση που αφορά την Ελλάδα κυρίω, γιατί δεν υπήρχε άλλο Έλληνα Ευρωβουλευτή ανάμεσα στου διακριθέντε, στου βραβευμένου. Να συνεχίσω λοιπόν τη δουλειά μου, να συνεχίσω τη δουλειά σε έναν χώρο που λαμβάνονται αποφάσει για το 80% τη νομοθεσία που εφαρμόζουμε και για να δώσω την πρώτη μεγάλη πολιτική μάχη μετά το Σεπτέμβριο του 2015, ώστε η Δημοκρατία να κυριαρχήσει και η χώρα να αλλάξει Ελλάδα. Πόσο έχει αλλάξει κατά τη γνώμη σας η Ευρώπη τα τελευταία πέντε χρόνια, επειδή το ζείτε το πράγμα από μέσα. Και γνωρίζετε πολύ καλά. Έχει πάρει μαθήματα. Έχει πάρει μαθήματα καταρχήν για τι πολύ μεγάλε δυσκολίε που αντιμετωπίσαμε το... για το προσφυγικό. Και για το λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ζήτησε και επιταχύνθηκε η ενίσχυση τη Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή-Ακτοφυλακή με 10.000 άντρε και γυναίκε, με οχήματα και με πλοιάρια. Και αυτό θα συμβεί ω το 2021. Και όχι ω το 2027 που ζητούσαν τα ισχυρά κράτη-μέλη του κέντρου τη Ευρώπη. Έχει πάρει μαθήματα ότι είναι πήγουσα η ανάγκη να υπάρχουν πολλέ και καλές δουλειές για τους νέους ανθρώπους. Και γι' αυτό ζητάμε και σχεδιάζουμε 5 εκατομμύρια καινούριε δουλειέ για του νέου ανθρώπου. Πολλαπλασιάστηκαν οι θέσει στο Erasmus Plus. Είναι τριπλάσιε πια, δηλαδή μπορούν να πάνε τριπλάσιοι και φοιτητέ και νέοι επιστήμονε και νέοι επαγγελματίε που θέλουν αυτή την εμπειρία. Είναι 100 δισεκατομμύρια για το Horizon, για την έρευνα τη Ευρώπη, που καταλαβαίνετε ότι υστερεί κατά πολύ σε σχέση με την έρευνα που κάνουν οι ΗΠΑ ή η Κίνα έχει πάρει μαθήματα η Ευρώπη και συγχρόνω με πόνο διδάχτηκε ότι όταν κάποιο πέσει στα χέρια των λαϊκιστών, το λογαριασμό τον πληρώνουν η αδύναμη. Και μιλάω για το Ηνωμένο Βασίλειο και τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που χάνουν οι πιο αδυναμικοί εξαιτία τη πίεση που δέχεται το νόμισμα και εξαιτία τη πίεση που δέχεται η οικονομία και εξαιτία του γεγονότος ότι δεν θα έχουν κοινοτικά κονδύλια περιοχέ που είναι στα Μίτλαντ ή στη Σκοτία και εξαιτία του ότι τα εκπαιδευτικά του ιδρύματα θα βρεθούν σε μεγάλη δυσκολία αν δεν έχουν και κοινοτικά κονδύλια από την Σας έρευνα. Σα τρομάζει το γεγονό ότι ενδεχομένω η εικόνα του Ευρωκοινοβουλίου να είναι τελείω διαφορετική από τη στιγμή που θα ξεκινήσει ε, με την παράμετρο φυσικά του Brexit στο η, ενδιάμεσο. Η, καταρχήν πρέπει εφόσον δεν φύγουν να εκλέξουν ευρωβουλευτές. Η, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να εκλέξει ευρωβουλευτές. Μέχρι τη στιγμή που θα αποχωρήσει, εάν και εφόσον αποχωρήσει. Είμαι ξέρετε από εκείνου που πιστεύουν ότι δεν πρέπει να τιμώρουμε τους λαούς. Mm -hmm. Πρέπει να του δίνουμε μια ευκαιρία να αποτιμήσουν τα πραγματικά γεγονότα, να δουν τα μεγάλα ψέματα που του είπαν ότι αν φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν εκατοντάδε εκατομμύρια για το σύστημα υγεία, ότι όλα θα είναι καλύτερα και να κρίνουν ξανά. Είμαι, είμαι από εκείνου που πιστεύουν ότι πρέπει να δώσουμε στο ΕΒ Βασίλειο την ευκαιρία να έχει ένα δεύτερο δημοψήφισμα. Ξέρετε, ο λογαριασμό του λαϊκισμού τα ακριβά. Πληρώθηκε στην Ελλάδα με εκατό δισεκατομμύρια δαπάνε, δάνειο, χαμένα χρόνια. Πληρώνεται στην Ιταλία με ύφεση πια. Πληρώνεται στην Ουγγαρία με πολιτική απομόνωση και με επιθέσεις από όλα τα κράτη-μέλη που δείχνουν ότι η Ουγγαρία πια δεν θα περάσει καλά τα επόμενα χρόνια. Πληρώνεται δυστυχώς και στο Ηνωμένο βασίλη που είναι μία από τις πιο πλούσιες χώρες. Λοιπόν, θέλω λίγο να σας πάω στην συνέντευξη που είχατε δώσει στο Έθνος. Uh, τότε που είχατε δηλώσει την πρόθεσή σας να ολοκληρώσετε τη θητεία σας σαν ευρωβουλευτής και πλέον uh, να δουλέψετε για τη Θεσσαλονίκη, την πόλη θέλ... σας. Θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό που μεσολάβησε και σας έκανε να αλλάξετε. Μεσολάβησε ένα βραβείο που, που σημαίνει πρακτικά ότι μεσολάβησε μια αξιολόγηση από τους άλλους, από τους Ευρωπαίους, από τους ξένους, που έδωσε την, την ευκαιρία στον κυρία Κομιτσοτάκη και έδωσε και σε μένα ένα, ένα πολύ, πολύ βασικό επιχείρημα πια να... Να συνεχίσω τη δουλειά μου. Ξέρετε, όταν έχει τον Ευρωβουλευτή τη Χρονιά, δεν τον βάζει στο ψυγείο για 6 μήνε, περιμένοντα τι εθνικέ εκλογέ του Οκτωβρίου. Και όταν είσαι το μοναδικό κόμμα που έχει τον Ευρωβουλευτή τη Χρονιά, και υπάρχουν χώρε που δεν έχουν τον Ευρωβουλευτή τη Χρονιά καν στα ψηφοδελτία του. Νομίζω πω αν ήσασταν στη θέση του, του κ. Μητσοτάκη και αν ήσασταν στη θέση μου, θα θέλατε να διεκδικήσετε την αξιολόγηση των πολιτών. Και αυτό είναι και το σύνθημά μου. με. Υπήρξαν στιγμέ τις οποίες δεν θέλετε να θυμάστε από τη θητεία που προηγήθηκε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Βεβαίω υπήρξαν. Υπήρξαν στιγμές δραματικές. Υπήρξαν στιγμές του, του 2015... στιγμές μέση οποίες κάποια στιγμή, αν μου δοθεί ευκαιρία, όταν θα κλείσω αυτή τη διαδρομή στην πολιτική, θα τι γράψω για να μην ξεχαστούν, κυρίως γιατί μπορώ νομίζω να συμβάλλω ελάχιστον σε μια σύγχρονη αφήγηση για το τι έγινε εκείνη την περίοδο, στιγμές που διαβάζοντα διαβάζοντας το κείμενο του επόμενου προγράμματος κατα... κατανοούσα ότι δεν θα υπήρχε Έλληνας πολιτικός ο οποίος θα υπέγραφε αυτό το κείμενο, αλλά ξέρετε βρέθηκε ο κύριος Τσίπρας για να το κάνει αυτό. Υπήρξαν στιγμές που η Ελλάδα βρέθηκε κάτω από το χείλος του γκρεμού όταν συζητούσαμε στην Επιτροπή μου για την εμπροστοβαρή χρηματοδότηση του κοινοτικού πλουσίου στήριξη του ΕΣΠΑ για να μπορέσει η Ελλάδα να σταθεί στα πόδια τη χωρί εθνική συμμετοχή, υπήρξαν πολύ δύσκολε στιγμέ. Ελπίζουμε ότι μέσα από αυτό διδαχτήκαμε και ότι δεν θα ξανακάνουμε τέτοιου είδου επιλογέ. Με του Έλληνε συναδέλφου σα υπάρχει μια σύμπνοια σε ό,τι αφορά τα δικά μα θέματα, τα θέματα τη Ελλάδα, γιατί η σύμπνοια είναι μια λέξη που την έχουμε ξεχάσει το εσωτερικό τη χώρα. Κοιτάξτε, το, το, το Δημοκρατικό Τόξο στην Ευρωβουλή συνεργάζεται. Συνεργάζεται και συνεννοείται. Και στι περισσότερε φορέ έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ η μία ομάδα την άλλη σε αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, στην υπόθεση στο Μάτι, ε, ήμουνα η πρώτη εισηγήτρια για να έχει η Ελλάδα την ίση μεταχείριση με την Πορτογαλία. Και οι, όλοι οι συνάδελφοι υπερψήφισαν το ψήφισμα στο Μάτι. Και το λέω σε ένα παράδειγμα εθνική σύμμνοια, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε αυτή την υπόθεση. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω κάτι τώρα. Είμαστε σε μια εποχή. Που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει πολλά χρήματα στην Ελλάδα. Θα δώσει 27 δισεκατομμύρια ευρώ από τα Ταμεία Συνοχή την περιοδο 2020-2027. Θα δώσει περισσότερα από 18 δισεκατομμύρια ευρώ για του αγρότε και για έργα για την κλιματική αλλαγή. Και επειδή εδώ στην Κρήτη το υποστήκατε και επειδή, και επειδή στην Ελλάδα σε πολλά σημεία το υποστήκαμε ω πολίτε, είναι απαραίτητο η διαχείριση αυτή να γίνεται εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων. Και βλέπω ότι η αριθμή, η επίδοση τη περιφέρεια τη Κρήτη δεν είναι αυτό που λέμε η καλύτερη δυνατή. Η περιφέρεια τη Κρήτη είναι ένατη στην απορρόφηση σε ό,τι αφορά το, το, περι, το περιφερειακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Η περιφέρεια τη Κρήτη έχει μέχρι τώρα δαπάνε περίπου στο 19,22%, δηλαδή έχει ξοδέψει από το ΕΣΠΑ το 19,22% και έχει συμβολιοποιήσει το 43,76%. Και αυτά είναι τα στοιχεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λέω και για να αιτιολογήσω γιατί ω κόμμα κάναμε την επιλογή, έκανε την επιλογή ο κ. Μητσοτάκη να χρήσει επίσημο υποψήφιο του κόμματό μα τον κ. Αλέξανδρο Μακρογιανάκη. Το κάναμε, έκανε την επιλογή αυτή ο κ. Μητσοτάκη γιατί θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει ένα νέο άνθρωπο ο οποίο θα έχει καλέ επιδόσει, ο οποίο θα μπορεί να προχωρήσει μπροστά στην επόμενη φάση σε συνεργασία με την Ευρώπη και με τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει τα θέματα της Κρήτης. Γιατί η επίδοση ως τώρα, τουλάχιστον όπως λένε οι αριθμοί, δεν είναι η καλύστη. Θεωρείτε ότι μιλάμε αρκετά για την Ευρώπη. Θεωρώ ότι τίποτα δεν είναι αποστηρωμένο. Δεν είναι αποστηρωμένες οι εκλογές. Mm -hmm. Έχουμε να ψηφίσουμε από το Σεπτέμβριο του 2015. Πάμε να, πάμε να ψηφίσουμε, πρώτη φορά από το Σεπτέμβριο του 2015. Έχουμε τοπικές, περιφερειακές και εθνικές κάλπες που είναι η Ευρωβουλή. Είναι απαραίτητο να εκφραστούμε με βάση τα πολιτικά μας κριτήρια. Και στις μεν εθνικές κάλπες, όσοι οι πολίτες θέλουν να γυρίσουμε σελίδα, έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν το Ευρωψηφιδάλητο της Νέας Δημοκρατίας και να μας βάλουν τέσσερις σταυρούς. Έχουν τέσσερις σταυρούς δικαίωμα όλοι οι πολίτες. Σε όλη την Ελλάδα το ψηφοδέλτιο είναι το ίδιο, είναι ενιαίο στις περιφερειακές κάλπες γίνεται μια επιλογή με βάση την επίδοση. Και γι' αυτό πριν αναφέρθηκα στην επίδοση. Αναφέρθηκα στην επίδοση, αλλά αναφέρθηκα και στο πολιτικό μήνυμα που στέλνουν οι περιφερειακές κάλπες. Διότι ξέρετε, είναι απαραίτητο οι συμμαχίε που γίνονται να έχουν συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η Νέα Δημοκρατία στην Κρήτη έχει υποψήφιο τον κύριο Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη, και είναι απαραίτητο αυτό ο υποψήφιο να υποστηριχθεί από τα μέλη και τα στελέχη μα. Σα ρώτησα αν συζητάμε αρκετά για την Ευρώπη. Γιατί συζητώντα και εγώ με τον κόσμο έξω, είναι επίκαιρο άλλωστε το θέμα των εκλογών. Επικρατεί η αίσθηση ότι η Νέα Δημοκρατία. Η οποία έτσι κι αλλιώ συνέδεσε εξ αρχή τις ευρωεκλογέ με το εσωτερικό, το συνέδεσε με ένα άτυπο δημοψήφισμα. Επίση, στις τελευταίε ώρε αρχίζει πολύ έντονα να υπογραμμίζεται αυτό το δίπολο ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, με αιχμή την υπόθεση Πολάκη. Λίγο υπάρχει μία αίσθηση ότι η ατζέντα μετατοπίζεται σε λάθος θέματα. Η ατζέντα μετατοπίζεται σε θέματα που αφορούν την εσωτερική επικαιρότητα, αλλά δεν είναι απομονωμένα από την Ευρώπη. Δεν είναι ευρωπαϊκή συμπεριφορά να προσβάλλει του ανθρώπου που είναι σε αδυναμία. Δεν είναι ευρωπαϊκή συμπεριφορά να προσβάλλει ανθρώπου που δεν έχουν προσβασιμότητα. Δεν είναι ευρωπαϊκή συμπεριφορά να μην παραδέχεσαι ότι μια προσωπικότητα σαν το Στέλιο Κυπουρόπουλο θα μπορούσε κάλλιστα να έχει οποιαδήποτε πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγεία ή στη δουλειά, είναι ένα καλό επιστήμονα ή ένα βραβευμένο επιστήμονα. Είναι λοιπόν απαραίτητο απέναντι σε αυτό. Να διδάξουμε μια άλλη ευρωπαϊκή, αν το θέλετε, κουλτούρα, μια άλλη ευρωπαϊκή αισθητική. Ο κύριο Τσίπρα ταυτίστηκε με τον κύριο Πολάκη. Ταυτίστηκε με τον κύριο Πολάκη και με ό,τι ακριβώ εκπροσωπεί. Και μάλιστα μετέτρεψε την πρόταση τη πιστεία κατά του κύριο Πολάκη σε ψήφο εμπιστοσύνη υπέρ τη κυβέρνηση. Είναι λοιπόν ένα ερώτημα. Όποιο ψηφίσει αυτή την κυβέρνηση, ψηφίζει και τον κύριο Πολάκη. Και πάνε μαζί, αγκαλιά, αγκαλιά στο τέλο θα πάνε ο κύριο Τσίπρα με τον κύριο Πολάκη. Και ο κύριο Τσίπρα και οι ιδανικοί βουλευτέ του. Είμαστε σε αυτή τη στιγμή πια που μπορεί οι εκλογέ να αναφέρονται στην ευρωπαϊκή κάλπη, κανένα όμω δεν μπορεί να αγνοήσει την εσωτερική κατάσταση. Η εσωτερική κατάσταση είναι επίγουσα και χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Το θέμα είναι τώρα όμω, έτσι όπω έχει οικοδομηθεί το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, πλέον είναι σε θέση να δώσει απαντήσει σε κέρια ζητήματα. Μπορεί. Δεν μπορούμε μόνοι μα. Δεν είναι τέλειο. Δεν είναι καθόλου τέλειο. Αντιθέτω, έχει πάρα πολλέ ατέλειε. Ατέλειε που αφορούν στην καφιστέρηση τη λήψη των αποφάσεων, ατέλειε που αφορούν στον τρόπο με τον οποίο φτάνουν τα μηνύματα στα κράτη-μέλη. Όμω δεν μπορούμε μόνοι μα. Ξέρετε ότι η Γερμανία μπορεί μόνη τη. Δεν θα είναι η Ευρώπη καθόλου ανταγωνιστική στον κόσμο, δεν θα μπορεί η Ευρώπη να προστατεύσει τα προϊόντα τη, αν τα κράτη-μέλη είναι μόνα του. Θα σα πω το παράδειγμα τη ΣΕΤΑ που τόσο πολύ κακοποιήθηκε από τα fake news. Με βάση τη ΣΕΤΑ, τα προϊόντα ονομασία προέλευση και η ΦΕΤΑ βρίσκονται σε καθεστώ προστασία. Ειδικά για τη ΦΕΤΑ υπάρχει συγκεκριμένο συμπλήρωμα στη συνθήκη που λέει ότι απαγορεύεται να υπάρξει νέο παραγωγό ΦΕΤΑ στον Καναδά. Παραγωγή φέτα στον Καναδά μένουν μόνο όσοι κληρονόμησαν από του παππούδε του την παραγωγή τη φέτα, γιατί κανένα από του νομοθέτε δεν μπορεί να, να, σκοτώσει μια επιχείρηση που υπάρχει από πάπου προ πάπου. Κανένα άλλο δεν μπορεί να προσθεθεί στην αγορά. Ό,τι άλλο υπάρχει ω φέτα είναι η ελληνική φέτα και είναι προϊόν ονομασία προέλευση. Αυτό προστατεύεται από μια διακρατική συμφωνία. Μια συμφωνία που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Καναδά. Ανάλογη συμφωνία έκανε και με την Ιαπωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φτιάχνει τη δική τη άμυνα. Θα διαθέτει ένα δισεκατομμύριο το χρόνο προκειμένου να ενοποιήσει τα αμυντικά τη συστήματα και να μπορεί έτσι να προστατεύσει τα κράτη-μέλη και τον εαυτό τη, αλλά και να μπει σε μια μεγάλη αγορά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει την Ευρωπαϊκή Συνοριακή Ακτοφυλακή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει την κινητικότητα. Άρα θα πω και κάτι άλλο τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την απόλυτη δυνατότητα να φύγει κάποιο σήμερα από το Ηράκλειο και να πάει να δουλέψει στι Βρυξέλλε. Ένα καλό επιστήμονα. Το στίχημα για μα, και γι' αυτό το, το, το αποτέλεσμα τη κάλπη τη Ευρωπαϊκή συνδέεται με το αποτέλεσμα τη κάλπη τη Εθνική, είναι να τον πείσουμε να γυρίσει. Ενδεχομένω όχι με τα ίδια χρήματα, γιατί δεν είναι ίδιο το κόστο ζωή, αλλά με τι ίδιε ευκαιρίε, με την ίδια σταθερότητα, με την αίσθηση ότι μπορεί να συνεχίσει στην Ελλάδα και να κάνει τα όνειρά του στην Ελλάδα, στην πατρίδα του, στον τόπο του, με όλα αυτά που προσφέρει ο τόπο μα και που είναι πολύ περισσότερα από αυτά που προσφέρουν στο εξωτερικό. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ σε αυτό το σημείο να σα ευχαριστήσω θερμά για την ε, παρουσία σα Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να σα ευχαριστήσω και να, και να θυμίσω στου τηλεθεατέ μα ότι το ψηφοδέλτιο στην Ελλάδα είναι ενιαίο. Mm -hmm. Ότι μπορούν να διαλέξουν τέσσερι από το ψηφοδέλτιό μα. Είναι 42 υποψήφοι, τέσσερι από το ψηφοδέλτιό μα. Και να επαναλάβω και πάλι ότι είναι απαραίτητο να στείλουμε ένα πολύ ηχηρό μήνυμα σε αυτή την κάλπη. Σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ εγώ.